Γεια σε όλους παιδιά, τι κάνετε? Καλή χρονιά αρχικά και σας εύχομαι τα καλύτερα. Και όπως πάντα έπρεπε να αρχίσουμε με τα δικά μας, έπρεπε να γίνει κάτι, κάποιο στραβό, δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε normal, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Δεν έγινε τουλάχιστον κανένα κακό και θα μου δώσετε μόνο ένα λεπτό Καλή χρονιά αρχικά. να ανεβάσω το stream, το link και στο Facebook όσοι θέλουν να το δούνε. Όπου το ετοιμάζω σε ένα λεπτό. Και είμαστε έτοιμοι. Μ' αρέσει, γράφω Dokkan Battle, όχι Dokkan Battle. Τέλος πάντων. Ξεκινάμε και επίσημα. Πρώτον, επειδή έχω ψιλοσκουριάσει, τα έχω παρατήσει εδώ και λίγο καιρό. Καλή χρονιά σε όλους παιδιά. Πρώτον, για να αρχίσουμε τα απλά, επειδή έχω σκουριάσει λίγο με το streaming, άμα έχουμε θέματα ήχου, άμα έχουμε θέματα οτιδήποτε, δώστε μου μια ενημέρωση. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που στριμάρω το ιαπωνικό το Dokkan Battle και το ξεκίνησα καθαρά γιατί μετά από ένα σημείο έφτασα στο αγγλικό να μην έχω να κάνω τίποτα. Τι λες? Άλλοι 2 για 700. Ναι, το είδα, το είδα. Ανεβαίνουμε αργά και σταθερά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ανεβήκαμε ενώ ήμουν ανενεργός ουσιαστικά για 15 μέρες δεν έκανα τίποτα. Άρα για όσους μπαίνετε σιγά σιγά και τώρα, παιδιά, καλή σας χρονιά. Σας εύχομαι τα καλύτερα και μακάρι ο καινούριος χρόνος να μας φέρει πάρα πολλά καλά και θετικά πράγματα. Οπ, τι κάνει το ποντίκι μου εδώ, να το βγάλω. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τα δικά μου. Όπως γνωρίζετε φυσικά είχα σταματήσει να ποστάρω, είχα πάει διακοπές για μερικές μέρες, γύρω στις 2 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά αυτές τις 2 εβδομάδες έκανα κάποιες, θα μπορούσα να πω, πολύ καλές αγορές. Τι εννοώ με το αγορές? Πρώτον, αγόρασα ένα PlayStation TV. Μου το κάνανε δώρο βασικά, δεν το αγόρασα, λόγω γιορτών. Και κατάφερα, δεν ξέρω τι σχέση έχετε με το PlayStation TV. Το PlayStation TV ουσιαστικά είναι ένα PlayStation PS Vita, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις παιχνίδια PS Vita στην τηλεόρασή σου. Ώστε να μπορώ δηλαδή, εγώ ήθελα να μπορέσω επειδή έχω πάρα πολύ καλά παιχνίδια στο PS Vita και μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά το PS Vita έχει τρομερά anime παιχνίδια και RPG και διάφορα άλλα. Ήθελα να βρω έναν τρόπο να τα στριμάρω για να μπορείτε να τα δείτε κι εσείς. Και φυσικά το PS Vita δεν στριμάρει. Άρα δοκίμασα το PS TV. Και τι έγινε? Με το που πήρα το PS TV, ανακάλυψα ότι το PlayStation TV δεν παίζει όλα τα παιχνίδια του PlayStation Vita. Ουσιαστικά παίζει μετρημένα στη χούφτα, τίποτα. Δηλαδή, ούτε ιαπωνικά παιχνίδια που είναι σπάνια, που δεν έχουν μεταφραστεί με ρομπότ, που ήθελα να παίξω με Dragon Ball, με διάφορα. Έχω ένα τρομερό παιχνίδι το οποίο είναι crossover, Axel World, Sword Art Online και πολλά άλλα και είναι fighting, arcade και δεν μπορούσε να μου το στριμάρει και έπρεπε να κάνω λίγη παραπάνω έρευνα. Άρα, με λίγα λόγια, κατάντησα να φάω γύρω στις 6 μέρες να ψάχνω πώς να μπορώ να χακάρω το PlayStation TV ώστε να μπορώ να στριμάρω τα πάντα. Το θετικό είναι ότι το κατάφερα. Άρα, ό,τι παιχνίδι έχω στο PlayStation Vita μπορώ να στριμάρω. Άρα, ορισμένοι που μου ζητάγατε να παίξω το Battle of Z και σας έλεγα δεν μπορώ επειδή είναι στο Vita, το έχω στο Vita, ναι, τώρα μπορώ. Άρα, κάποια στιγμή θα δούμε και το Battle of Z. Επίσης, έφερα κάποια κομμάτια της συλλογής μου μαζί μου από τις διακοπές. Ουσιαστικά όλα τα παιχνίδια του PlayStation 2 συν την κονσόλα μου του PlayStation 2. Άρα σταδιακά θα πιάσω το Budokai 3, το Budokai 2, το Budokai 1, τα Tenkaichi. Όλα αυτά θα στριμαριστούν σιγά σιγά. Θα αγοράσει το Chroma Squad. Δεν ξέρω τι είναι το Chroma Squad, παιδιά, sorry. Και έχουν περάσει 11 λέει. Τι λέτε, έχετε ξεφύγει ορισμένοι. Τουλάχιστον έχετε καλό χιούμορ και αυτό μας σώζει. Σήμερα πήγα να κάνω τα pre-orders του καινούριου χρόνου. Ουσιαστικά είναι κάποια παιχνίδια που ακόμα δεν έχω ακουμπήσει. Πριν σταματήσουμε, έπαιζα το Final Fantasy 15. Επίσης, είχα αγοράσει το Last Guardian, το οποίο δεν κατάφερα να παίξω. Επίσης, μία μέρα πριν πάω διακοπές, αγόρασα το Sword Art Online, το καινούριο που βγήκε, το οποίο και αυτό θα δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά, με το που ξεκίνησε ο χρόνος, παιδιά, έχω βάλει κάποια releases τα οποία σήμερα τα έκανα και επίσημα pre-order για να τα πάρω. Να δούμε τι θυμάμαι. Πρώτον, θα πάρω το Kingdom Hearts το 2,8 που βγαίνει σε 10 μέρες. Στη συνέχεια, αλλά δεν το έχω σίγουρο αν θα είναι day one release, θα πάρω το Digimon το Next Order, πώς λέγεται, το καινούριο Digimon για το PlayStation 4.
Έχω κάνει pre-order το Switch, αλλά επειδή είναι ακριβό το σκέφτομαι αν θα το πάρω, το Nintendo Switch το καινούριο. Επίσης έκανα pre-order το Persona το 5, τον Nier Automata, αγόρασα την καινούργια σεζόν του Walking Dead, το Gravity Rush 2 μπορεί να το πάρω και φυσικά το καινούριο South Park και τι άλλο, το Ukulele και ό,τι άλλο προκύψει. Ναι, πήρα πολύ πράγμα και δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να παίξω όλα αυτά τα πράγματα ή άμα θα τα πάρω όλα με τη μία. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω με το gaming, καταλάβατε πάνω κάτω με τι θα ασχολούμε τις επόμενες μέρες. Θα πιάσω δηλαδή το Kingdom Hearts να παίξω το τίτλο που κυκλοφόρησε μόνο στο 3DS, το Dream Drop Distance, το οποίο ουσιαστικά ήταν ο λόγος που αγόρασα 3DS. Εγώ αγόρασα 3DS για να παίξω το Dream Drop Distance γιατί ήμουν τρελός με το Kingdom Hearts. Και τώρα το τερμάτισα φυσικά. Και τώρα που βγαίνει στο PS4 νιώθω λίγο κορόιδο που το αγόρασα. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον σώθηκα διότι τον επόμενο μήνα, 5 Φεβρουαρίου, βγαίνει στην Ευρώπη το Dragon Ball Fusions. Άρα θα παίξω Dragon Ball Fusions. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι 3DS, δεν μπορώ να το στριμάρω. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι θα ήθελα να το κάψω online, να το βλέπετε κι εσείς παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το Dragon Ball Fusions. Ασχέτως αν έχουν ανταλλάξει όλα τα σπαθιά με ξυλάκια, και αυτό είναι αλήθεια, ψάξτε το online θα το δείτε, δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, τι λέτε να δω μια στο chat. Πότε θα ανεβάσει το κεφάλαιο του μάγκα του Dragon Ball? Το κεφάλαιο του μάγκα του Dragon Ball το έχω γράψει, το έχω ετοιμάσει, το ηχογράφησα, ήταν να ανέβει. Το θέμα ήταν ότι το ηχογράφησα με μικρόφωνο πολύ κακή ποιότητα, χειρότερο δηλαδή από αυτό που μιλάω τώρα, λόγω διακοπών. Είχα δηλαδή σκοπό να κάνω release το κεφάλαιο κυριολεκτικά στριμάροντάς το με μικρόφωνο κινητού και την τελευταία στιγμή δηλαδή όταν ήταν προς τα τελειώματα και είδα την ποιότητα του ήχου, λέω εντάξει παιδιά δεν μπορώ να ανεβάσω κάτι τόσο χάλια. Ακουγόταν δηλαδή πολύ θόρυβος, πολύ background noise, πολλά τέτοια και λέω αφήστε το, θα το πιάσω κανονικά. Άρα το οποίο σημαίνει ότι όχι σήμερα το βράδυ, γιατί λογικά σήμερα το βράδυ μπορεί να στριμάρω PS4, αύριο το πρωί θα ξαναηχογραφηθεί με καλό μικρόφωνο όλο το κεφάλαιο και θα το δουλέψω αύριο όλη την ημέρα. Δηλαδή θα το κάνω edit για PC, θα το κάνω edit σε βίντεο, θα το κάνω edit σε ήχο, σε PC, είπα καλά, ό,τι να είναι λέω. Τέλος πάντων, είναι το πρώτο stream, παιδιά, τα συγχωρούμε όλα. Και θα το κυκλοφορήσω μέσα σε αυτή τη βδομάδα, όσο το γρηγορότερο γίνεται. Γιατί άξιζε που το άργησα. Τι λένε, θα βγει κασέτα Pokémon Stars και θα γίνει ανακοίνωση αύριο. Δεν έχω ιδέα, αλλά έχω ακούσει ότι... Δεν ξέρω αν λέγεται Pokémon Stars, απλά μου είπαν ότι θα βγει κασέτα Pokémon η οποία θα είναι ουσιαστικά η Sun του 3DS στο Switch. Όπου άμα γίνει αυτό πιθανότατα θα την πάρω, αλλά θα δούμε. Έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, πανορμή της 70. Να σε χαιρόμαστε. Καλά ρε τρελέ, μετά τα Χριστούγεννα έχεις και γενέθλια, πόσα δώρα θα πάρεις εσύ, έχεις τρελαθεί. Για να δούμε. Τέλος πάντων, μιας και βλέπω ότι το αργήσαμε πολύ, ας ξεκινήσουμε να παίζουμε λίγο Dokkan Battle. Θα σας πω τι έγινε. Dokkan Battle παίζει να έχω παίξει συνολικά γύρω στις 9 ώρες. Προφανώς επειδή έχω παίξει το αγγλικό ξέρω λίγο πώς να κινηθώ για να παίρνω γρήγορα level. Αλλά δεν είμαι πολύ μεγάλο level. Είμαι στα 44 rank, δηλαδή τα μισά από ό,τι ήμουνα παλιά, αλλά η διαφορά είναι προφανώς ότι έχω καλύτερο πάρτι από ό,τι είχα πριν. Προφανώς επίσης θα έχουμε λίγο lag όπως την προηγούμενη φορά, μην περιμένετε τελειότητες παιδιά, είναι κινητό από stream, είναι stream από κινητό και έχω μαζέψει μερικές πετρούλες. Το μόνο καλό summon που έχω κάνει μέχρι στιγμής που με ενδιαφέρει είναι ο Goku, ο Kaioken 10 που τον έβαλα και team leader, να δείτε και το πάρτι μου. Έχω τον Trunks τον οποίο μου το δώσανε τζάμπα επειδή έπαιξα ένα event, τον Gohan Super Saiyan, κανένας από αυτούς δεν έχει γίνει Awaken, τον Gohan Super Saiyan 2 όταν πολέμησε τον Daburra, γέλα, τον Freezer, τον Gotenks Super Saiyan 3, όπου το Gotenks, το Super Saiyan 3, το Goku και τον Gohan, τον SSR, αυτούς τους τράβηξα και τους τρεις μαζί.
Από τότε έχω κάνει άλλα δύο multisummons. Ψέματα, δεν έχω κάνει multisummons. Έχω κάνει αυτά που δίνουν την ημέρα με 5 πέτρες. Μπορείς να πάρεις καλούς χαρακτήρες και δεν έχω τραβήξει τίποτα. Τραβάω κυριολεκτικά χαζομάρες. Τέλος πάντων, να δούμε τι μας έδωσε σήμερα. Γιατί, αν και γιορτές, μπορώ να πω ότι το Ιαπωνικό Dokkan Battle δεν μας έδωσε τίποτα από πέτρες. Εγώ δηλαδή περίμενα να μας δώσει τουλάχιστον ένα 30, ένα 40. Δεν πήρα τίποτα εγώ. Πάμε 1v1 Xenoverse 2. Φίλε Saiyan Gamer, ευχαρίστω, αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, μου έλειξε το PSN. Πρέπει να βάλω καινούριο PSN. Δεύτερον, δεν έχω πάρει ακόμα. Και θα το ανανέω το PSN, αλλά προτιμώ να αγοράσω το Season Pass. Δηλαδή να δω τον Gamba, τον Frost και αυτούς. Γι' αυτό μπορεί να μην μπορώ να μπω online, τουλάχιστον για ένα μήνα. Να το βάλω τον επόμενο μήνα δηλαδή. Τέλος πάντων, τι λέτε. Τι είναι πιο ωραίο, Super Saiyan Black Goku ή Super Saiyan Rose Goku? Περίμενε, Angel Orap, πλάκα κάνω. Γιατί φυσικά πιστεύω στο επόμενο κεφάλαιο Super Saiyan ο Black θα μεταμορφωθεί σε Rose. Γιατί ξέρω τι εννοείς, εννοείς το manga. Και θα δούμε. Για να δούμε τι πέτρες έχω. Έχω 49. Πάμε μια να δω τι μπορώ να κάνω από summoning. Προφανώς δεν πληρώνω τίποτα. Ό,τι βλέπετε να κάνω είναι από δικό μου gameplay. Άρα όσοι παίζετε και ρωτάτε πώς μαζεύω πέτρες, παιδιά, απλά παίζω το παιχνίδι. Ούτε πληρώνω, ούτε τίποτα ιδιαίτερο, ούτε hack, ούτε τίποτα. Γι' αυτό είμαι και έτσι νουμπάς με τόσο λίγο gameplay. Απλά έχω παίξει τα δύο πρώτα chapters ή τα τρία πρώτα chapters, αλλά τα έχω παίξει full. Δηλαδή normal, hard, very hard. Easy, normal, hard, πώς πηγαίνει. Έχω παίξει δηλαδή τα πάντα και λόγω ότι παίζω συνέχεια hard και έχει το επί 3 λόγω γιορτών, παίρνω συνέχεια γρήγορα XP. Τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τι έχει. Να, αυτό κάνω. Αυτό είναι τεράστια απάτη, παιδιά. Δεν δίνει τίποτα. Δεν έχω κερδίσει. Αυτό το επί 5 το έχω κάνει τόσες φορές, δεν έχω κερδίσει τίποτα. Αυτό εδώ με ενδιαφέρει. Να δούμε τι δίνει. Εγώ θέλω το Super Saiyan Blue Vegito. Αλλά δίνει πολλές χαζομάρες που δεν με ενδιαφέρουν. Κοίτα τώρα. Ο Trunks μ' αρέσει. Ο Ζαμάσου, ο Merged προφανώς μ' αρέσει. Ο Vegito είναι αυτό που άμα το τράβαγα θα ήμουν χαρούμενος. Και τώρα και τι μου δίνει. Ultra Super Saiyan Trunks από το Z. Ultra Super Saiyan Trunks από το Z ξανά. Αυτόν τον έχω τραβήξει τον Trunks. Δεν μου αρέσει. Ούτε αυτός το Trunks μ' αρέσει. Ούτε αυτός. Έχει πολλά SSR τα οποία είναι εκνευριστικά άχρηστα. Και είμαι σίγουρος ότι τα βάλουν στις επίστηδες για σπάσιμο για να πέσει η πιθανότητα να τραβήξεις τους τρεις main που αξίζουν. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή μετά να τους κάνω unlock. Τέλος πάντων, εδώ πέρα, για να κάνουμε ένα summon. Στα γρήγορα. Περιμένετε, παιδιά. Θα χρησιμοποιήσω τη μοναδική τεχνική μου. Πατάω πολλές φορές και μετά τραβάω. Πόσο ήταν ο Σέλ όταν σκότωσε τον Γκόχαν? Νομίζω 11. Μπορώ να κοιτάξω αργότερα να σου πω. Για να δούμε στρατιώτης. Έναν Mr. Satan θέλω, δώσε μου κανένα ψηλό. Όχι αυτόν τον Mr. Satan ρε. Ω μη τζι, δεν τράβηξα τίποτα. Τέλος πάντων. Είδατε, για να λέτε. Γενικά είμαι πολύ γκαντέμι σε αυτά τα παιχνίδια. Για να κάνουμε ένα training. Τι θέλω να εξπάρω. Α, και έχω κάνει και ένα lokai, άμα δείτε εδώ πέρα τον Goku μου. Ο Goku μου έχει πάει level 2. Όχι, βασικά, περιμένετε, χαζομάρα. Θα βάλω εγώ δικούς μου χαρακτήρες. Θα βάλω λίγο πιο rare, γιατί μου ξεκινάει, μου δίνει τους normal, όπου οι normal δεν κάνουνε τίποτα. Ναι, και να θέλω, δεν έχω πολλούς. Τέλος πάντων. Ένα level. Τι είναι ο Γκόκου? Γαλάζιος. Καθίστε να τον κάνουμε ένα ωραίο training. Α, μια χαρά. Και άμα είναι το Goku θα τον κάνω και awaken σιγά σιγά, αν και νομίζω δεν έχω ακόμα τα icons. Ο
Όχι, δεν είναι κάποιο μυστικό. Οι ηλικίες ξέρουμε των χαρακτήρων. Μπορεί δηλαδή, βασικά, άμα το κοιτάξει, άμα το γκουγκλάρει στο ίντερνετ πόσο χρονών ήταν ο Γκόχαν τότε, θα στο βγάλει. Ωραία, τον 80ρισα. Για να δούμε τι θέλει για να γίνει Awaken τώρα. Γκόκου. Ω, μου λείπουνε μου λείπουνε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, παιδιά, να θυμάστε πάντα ότι ο ευκολότερος τρόπος για να πάρετε Awaken Medals είναι πρώτον η μπάμπα, που μας έχει κατασώσει η μπάμπα. Επίσης, παιδιά, μια συμβουλή για το Dokkan Battle. Όταν παίζετε με την μπάμπα, επειδή εδώ είναι μόνο unlocked ένα κουτάκι, να τα κάνετε όλα τα κουτάκια σας unlocked. Εγώ δηλαδή έκατσα, πλην του τελευταίου που είναι, εντάξει, λίγο το έχουμε ξεφτυλίσει, είναι ακριβό. Αυτά τα θέλω. Δηλαδή, μην τρέπεστε να πουλάτε τους SSR χαρακτήρες που σας είναι άχρηστοι, άμα είναι να παίρνετε καλά αντικείμενα που μπορούν να σας βοηθήσουν στα trainings, που μπορούν να σας βοηθήσουν στα awakens. Χίλιες φορές δηλαδή να κάψω έναν SSR χαρακτήρα που δεν θέλω, τον Gohan ας πούμε, τον SSR που δεν με ενδιαφέρει, και να τον κάνω medals, παρά κάτι άλλο. Τι λέει, α, περίμενε, κάτσε, πόσο χρόνο ήταν ο Cell όταν τον σκότωσε ο Gohan, ρώτησες, ου, μπερδεύτηκα. Νόμιζα τα έλεγες ανάποδα, δεν έχω ιδέα πόσο χρόνο ήταν ο Cell. Γιατί και δεν ξέρουμε, βασικά μπορείς να υπολογίσεις πόσο χρόνο είναι ο Cell. Ουσιαστικά πρέπει να δεις πότε ξύπνησε στην εποχή του Trunks, μετά πόσα χρόνια έψαχνε τα Android και στη συνέχεια να κάνεις με το που πήγε στο παρελθόν, πόσο καιρό εκεί πέρα του πήρε για να από μικρός να ξαναγίνει μεγάλος. Δεν το έχω κάνει, μαθηματικά είναι παιδιά, μπορεί να το κοιτάξουμε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν 28 ή ήταν 38 ή 48. Για πάμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε παιδιά κανένα μικρό μισιονάκι. Να βγάλουμε ίσα ίσα τη μία πέτρα για να κάνουμε τον Vegito. Και μετά σταυρώστε τα διάχτυλά σας να τραβήξω τον Vegito. Γιατί θέλω ένα Vegito Blue. Ή Vegeta Goku, γαλανό Vegeta Goku, ό,τι σας αρέσει. Από εδώ δεν έχω κάνει τίποτα. Okay, για να το δοκιμάσουμε hard αυτό. Επίσης, όποιος έχει Vegito Blue είναι υπερβολικά cheat χαρακτήρας. Εγώ δηλαδή όπου τον βλέπω για partner, πάντα τον παίρνω να με βοηθάει. Ο τύπος, προσέξτε με, άμα το χτυπήσουν κάνει counter. Έχει πολλά hits και έχει και μεγάλο damage. Πάμε καλά. Είναι υπερβολικά καλός χαρακτήρας. Για να δούμε. Για να πάρουμε κανένα καλό item. Επίσης, άμα έχεις καλό tablet ή καλό κινητό, παρατηρώ ότι το Dokkan Battle δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο που μου δίνει. Εδώ είμαστε. Όπως είπαμε, training items και γενικά items που βοηθάνε στις μάχες, παιδιά, μπορούν να αλλάξουν όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό μην ντρέπεστε να δίνετε και πέτρες ακόμα για να πάρετε τέτοια items. Όχι ρε φίλε, έχω αντίπαλο το grilling. Πώς θα τον νικήσω αυτόν τον τύπο. Αδύνατον, αδύνατον. Για να δούμε. Κοιτάξτε τώρα, ας πούμε, πόσο cheat χαρακτήρας είναι. Όχι ότι ο Goku Kaioken Blue δεν είναι, αλλά δείτε. Μόνος θα τον βγάλει ο Vegito. Και άμα δεν τον βγάλει μόνος του, πιθανότατα... Να, counter attack. 44.000. Normal attack. 22.000. Και άμα άντεχε θα βάραγε κι άλλο. Και δεν μου τύχε ούτε καλό. Δηλαδή είναι υπερβολικά cheat χαρακτήρας ο Vegito. Ο Vegeta Goku. Όπως να είναι. Γενικά το Ιαπωνικό με εντυπωσίασε. Δεν ήθελα να ξεκινήσω ουσιαστικά γιατί βαριόμουν. Είδα τώρα στο Αμερικάνικο μπήκε ο Kaba SSR, ο Hit, ο Sampa. Δηλαδή όσοι παίζετε. Το Αμερικάνικο λέω, το Αγγλικό, το Ευρωπαϊκό. Όσοι παίζετε δηλαδή το Ευρωπαϊκό, έχετε περιεχόμενο να συνεχίσετε τώρα. Μπήκε ο Hit, ο Sampa και όλοι οι υπόλοιποι. Κάποια στιγμή θα το παίξω κι αυτό. Απλά μπαίνω μέσα καμιά φορά και παίρνω. Για να δούμε τι μου έδωσα από items. Απλά μπαίνω και παίρνω τέτοιο. Τις πέτρες μαζεύω δηλαδή, ώστε μια στιγμή να κάνω ένα αγγλικό αρκετά μεγάλο gameplay για να το χαρούμε. Αλλά ως τότε παίζουμε με ό,τι έχουμε. Για να δούμε. Δώσε μου
Να πω τι να... Ου, Awaken, μόνο που δεν έχω. Έκλεισε αυτό το... Έκλεισε! Για να δω, αυτό έχω κάνει τίποτα. Fuck. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κράσαρε. Ξανανοίγουμε, don't worry. Είναι λίγο βαρύς τίτλος το Dokkan Battle. Τουλάχιστον το Ιαπωνικό. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Το Αγγλικό το Dokkan Battle δεν μου λαγκάρει ποτέ. Το Ιαπωνικό έχει τεράστια loadings. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι και είναι βαρύ για κινητά. Δηλαδή, κάποιες φορές παρατηρώ ότι παραζεσταίνεται το κινητό. Για να δούμε τι λέτε. Ποιος έκανε δώρο, Πίκολο λέει. Καλά, στο chat δίνετε ρέστα ορισμένοι σας κάθε μέρα. Για το Ιαπωνικό ανακοινώθηκε καινούριο Dokkan Fest με Super Saiyan Blue Vegeta. Ξεκινάει την Παρασκευή. Ενδιαφέρον. Αυτό με ήθελα να το μάθω. Όχι ότι θα κάτσω να παίξω φανατικά, αλλά έναν Super Saiyan Blue Vegeta δεν θα με χάλαγε να τον έχω. Άρα το έχουμε πει. Θέλω Vegeta Goku. Θέλω Vegito. Περιμένω το παιχνίδι να μου δώσει ένα Vegito. Ωρε φίλε. Είδατε πόσο βαρύ είναι το παιχνίδι. Κάμια λαγκάρι φορτώνει όλη την ώρα. Κοιτάξτε δηλαδή, τώρα μου τους άνοιξε. Αλλά από mission σε mission. Για να ρίξουμε αυτό το μπουμπούνα το τζιλτ. Να, πάλι φορτώνει. Εντάξει, εδώ φορτώνει λίγο παραπάνω μόνο. Vegito Blue. Να δούμε πόσους μήνες λέει θα περιμένουμε στο αγγλικό για να τους πάρουμε αυτούς. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρουμε φέτος. Όλα αυτά δηλαδή, Blue Vegito και όλα αυτά, θα αργήσει πάρα πολύ, guys. Δυστυχώς, όπως πάει τώρα, είμαστε κοντά 2 χρόνια από άποψη development στο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέω αμερικάνικο σήμερα. Το οποίο σημαίνει είτε θα πέσει ένα γερό translation και θα τα βγάλουν όλα ταυτόχρονα, είτε θα πηγαίνει όπως πηγαίνει τώρα, άρα θα είμαστε μόνιμα 2 με 3 χρόνια πίσω. Άρα θα πάρουμε το Super Saiyan Blue όταν εμφανιστεί ο Super Saiyan Rose Goku, ας πούμε. Επίσης, πάρα πολύ cheat χαρακτήρα στο Dokkan Battle είναι ο τέτοιος. Ο Super Saiyan Rose, ο Black, είναι υπερβολικά δυνατός. Έπαιξα δηλαδή αντίπαλος μαζί του και κόβε 180-200. Global, πείτε το όπως θέλετε, ρε παιδιά, εντάξει. Καταρχήν, ναι, τι χαίρομαι, easy chilled είναι. Πήγα να πω, νίκησα δύσκολο αντίπαλο με ένα hit, αλλά ήταν ο chilled. Ούτε καν κόπο δεν χρειαζόταν. Για να δούμε, θα μου δώσει καμιά πετρούλα. Όχι ότι θα τον βάλω ποτέ τον chilled στο team. Αλλά λέμε. Freeza Festival. Εγώ περιμένω το Freeza Festival στο Xenoverse 2. Θέλω να δω δηλαδή, υποτίθεται στο DLC pack, θα υπάρξει κάποια στιγμή όπου ο Freezer θα κάνει στην πόλη ντου. Και εσύ θα πρέπει να αμυνθείς, δηλαδή το άγαλμα θα αλλάξει, θα μπει ο Freezer εκεί πέρα. Αυτά περιμένω να γίνουν στο Xenoverse 2. Επίσης, παιδιά, είδατε πιστεύω τι ανακοινώθηκε για το Xenoverse 2. Α, καλά. Πάμε να κάνουμε normal mission αφού βλέπω ότι δεν μας δίνουν αυτά πετρούλες. Να, όπως βλέπετε εδώ, έχω παίξει δηλαδή μέχρι το... το Area 3 έχω παίξει τα πάντα full, γι' αυτό παίρνω γρήγορα level. Άμα θέλετε δηλαδή να παίρνετε γρήγορα levels έτσι, να παίζετε easy hard, πιο hard. Normal hard, easy hard, εντάξει, θυμάστε. Είναι ο καλύτερος τρόπος δηλαδή για να εξπάρετε πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικά τώρα με το Epi 3 συμφέρει πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Άντε να έρθουν οι Dragon Ball Fusion κάρτες. Dragon Ball Fusion κάρτες, μήπως εννοείς Dragon Ball Heroes κάρτες. Δεν θέλουμε να δούμε το story mode, πάμε κατευθείαν στη δράση. Γιατί άμα εννοείς Dragon Ball Heroes, δεν έχει ανακοινωθεί ότι το Dragon Ball Heroes θα έρθει ποτέ στη Δύση. Και μπορώ να σας το υπογράψω, παιδιά, με όποιο χέρι θέλετε, δεξί-αριστερό,
και με τα πόδια, αν θέλετε, αμαλάχη, μπορώ να σας το υπογράψω, ότι το Dragon Ball Heroes δεν θα έρθει, δεν θα βγει ποτέ εκτός Ιαπωνίας, γιατί πολύ απλά Ευρώπη και Αμερική τα arcades δυστυχώς είναι νεκρά. Δεν έχουν καθόλου κόσμο. Έχει πεθάνει λίγο το arcade gaming. Ο μόνος τρόπος να έρθει δηλαδή το Dragon Ball Heroes στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι άμα η Sony, η Nintendo, πώς ήταν ας πούμε τα Amiibo, που τα Amiibo έχουν βγάλει και κάρτες. Όποιος δηλαδή έχει αγοράσει το καινούριο παιχνίδι Pokémon, το πώς λεγότανε, Pokémon Tournament για το Wii U, σου έδινε δώρο ένα Amiibo, ουσιαστικά δεν ήταν Amiibo, ήταν η κάρτα του Mewtwo σε Mega Form. Και αυτή η κάρτα ουσιαστικά ήταν Amiibo. Αν μπορούν να βγάλουν τέτοιες κάρτες, δηλαδή Dragon Ball κάρτες, οι οποίες να τις βάζεις πάνω από ένα σκάνερ στην κονσόλα σου και να δουλεύουν, τότε μόνο έτσι θα μπορείς να έρθει το Dragon Ball Heroes. Διότι όσοι έχουν παίξει το Dragon Ball Heroes στο 3DS, το οποίο εντάξει δεν είχε κάρτες μένα, αλλά ουσιαστικά ήταν το καρτοπαίχνιδο, και τα δύο missions που έχουν βγει για το 3DS, στο Ιαπωνικό, μου είπαν ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Πολύ λίγα frames, πολύ lag στις μάχες, οι μάχες μετά από ένα σημείο ήταν υπερβολικά βαρετές. Δεν ξέρω δηλαδή αν γίνεται το ίδιο με το Fusions. Απλά το Fusions έχουν πει πολλοί ότι έχει πολύ πιο καλό σύστημα μάχης από το Ultimate Mission του Dragon Ball Heroes. Ου, θα δώσουν πολλές πέτρες. Έτσι, μπράβο. Τέτοια πράγματα, παιδιά, να μου λέτε να με φτιάχνετε. Επίσης, έχω δύο πράσινους μέσα στο team μου, το οποίο είναι μεγάλη χαζομάρα από μέρους μου, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που είμαι νουμπάς, δεν έχω κάτι να κάνω. Δεν έχω, ρε, πέτρες να κάνω σάμον αναμονή. Α, επίσης, μου αρέσει πολύ αυτός ο Gotenks, διότι για κάποιο λόγο κάνει super χωρίς να φουλάρει το key του. Και αν φουλάρει το key του, κάνει ακόμα καλύτερη super. Τώρα νομίζω θα βγάλω μια πετρούλα τώρα και θα πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο σάμον, ένα πενιντάρι. Θα σταυρώσουμε και τώρα και τα δάχτυλά μας. Θα κάνουμε προσευχές θεούς και δαίμονες. Θα κάνουμε στον Γκάμι, στον Ντέντε και, και στον Ζένο να μου δώσει ένα Vegito Blue. Δεν ξέρω, αυτό. Βλέπω λέτε δίνουν κάτι παραπάνω στο... Έλα, ωραία, χτυπήσαμε 50. Άρα παιδιά είμαστε έτοιμοι, σταυρώστε. Ένα ρε. Σταυρώστε δάχτυλα. Και φύγαμε. Πω. Άμα δεν πάρει τίποτα εδώ χάσαμε ένα 50. Πάμε. Για να δούμε τώρα. Με το 3. 1, 2, 3. Ναι! Δώσε μου και Super Saga 3. Super Saga. Super Saga 2, Super Saga 3, έλα! Οχ. Εντάξει, μπορεί να βγει καλό. Έλα. Όχι, Vegeta normal. Next. Ικάρι, Super Saiyan Ικάρι Trunks, νέα μορφή. Δώσε μου και Super Saiyan Blue, δεν ήθελα όμως Trunks, ήθελα Super Saiyan Blue Vegito. Όχι, Videl. Έλα. Παν. Έλα. Κούλερα. Έλα. Έλα. Πάνα. Όχι, ρε φίλε, Videl. Ωρε φίλε, δεν το πάμε καλά. Πάει το πενιντάρι μου. Ωρε φίλε, δεν με χάλασε. Μ' αρέσει το Trunks που πήρα, αλλά με στραβώνει. Έχω ξανακάνει multi-summon και δεν έχω πάρει τίποτα. Δεν πειράζει, άντε. Θα θυσιαστώ, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και θα βγάλω αυτή τη Freezer. Αυτή τη Fisher. Την κυρά και τους άντρες, πώς λένε, τη γυναίκα τη Φίσερ και τους άντρες της. Καλά, προφανώς είχα μπει ο Trunks. Overcost, πόσο θέλει ο Trunks να μπει. Ποιος είναι ο πιο high μου, αυτός. Ακριβώς οι ίδιοι. Ωρε φίλε, αυτή η κυρά η Φίσερ. Μας την έκανε. Έχασα τον Gotenks Man, τον έβαλα στην άκρη. Τέλος πάντων, Super Saiyan Trunks Ikari.
Δεν θα γκρινιάξω, πήραμε ένα καλό μοβάκι. Και θα... Γιατί θυσιάζω SSR. Όχι. Περιμένετε, πριν τον εξπάρω θα πάω στην μπάμπα. Πρώτα θα δω τι μπορώ να πουλήσω σε αυτήν. Σιγά μωρέ την τύχη, μ' αρέσει, λέει, είσαι τυχερός. Μα δεν τράβηξε αυτό που θέλω. Τράβηξε ένα καλό χαρακτήρα, μένα, αλλά όχι αυτός που μου αρέσει. Για να δούμε. Θα πουλήσω τουλάχιστον τους SSR. Έφυγες. Τους SSR, σιγά μην δώσω SSR. Φύγατε και εσείς οι δύο. Μπι. Πόσο δίνει, 50. Τρισήμισι χιλιαρικάκια. Εντάξει, το καλό είναι ότι θα ανοίξω και το τελευταίο της μπάμπα. Πάμε εδώ. Να το. Οκ. Ελπίζω να μην έχει άλλο. Όχι τίποτα άλλο, δεν έχω και τίποτα. Για να δω. Ωραία, τα κάναμε unlock όλα. Τι μπορώ να πάρω. Αυτό το Dr. Gero θα τον πάρω. Ναι, καλά ισχύει. Όσο μιλάτε για νέες μορφές, θα ήταν λίγο κοροϊδία τώρα ο Γκόχαν να γίνει Super Saiyan Blue. Ακούσε, παιδιά, μια θεωρία που συζήταγα με κάτι γνωστούς μου, την οποία θα ήθελα να βγει. Όσοι είδατε το preview του τελευταίου επεισοδίου με τον Barry Khan, όπου ουσιαστικά είδαμε τον Watagas. Ο Watagas τι κάνει, μπαίνει σε έναν χαρακτήρα, είναι παράσιτο, πηγαίνει σε έναν χαρακτήρα και του πολλαπλασιάζει τη δύναμη. Προσέξτε τι power up είδαμε. Άμα θυμάστε από τον Dragon Ball, ένας άνθρωπος, πώς να το πω, της φύσης, ένας αγρότης, όπου μιλάμε τώρα οι αγρότες, καλλιεργούν, δουλεύουν όλη τους τη ζωή, είναι άνθρωποι με δύναμη. Δεν είναι σαν έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ένα γραφείο, είναι λίγο πιο πολύ με δύναμη, γιατί κάνουν πολύ χειρονακτική εργασία. Είχε σύμφωνα με το Raditz Power Level 5. Αυτός που είδαμε στο Dragon Ball, αυτός ο κλεφτάκος που ακούμπησε πάνω το Watagas και τον έλεγξε, ήταν, θα σας πω τώρα, δεν φαινόταν πολύ γεροδεμένος. Εγώ σας λέω, ήταν το power level, το έχει 5, ήταν 4. Και τον είδαμε ότι πήρε, μεγάλωσαν οι μύες του, χτύπησε το φύλλο του και έσπασε ολόκληρο τοίχο και επίσης μπορούσε να πετάξει γρήγορα. Άμα θυμάσαι στον Dragon Ball, ο πρώτος χαρακτήρας που μπόρεσε και πέταξε πάρα πολύ γρήγορα, και τον είδαμε δηλαδή φανερά, ήταν ο Πίκολο, ο Καϊμακού. Όχι ο Πίκολο απλώς, όχι ο Καϊαμακού. Ήταν ο Πίκολο Junior όταν ο Σογκόκου και ο Πίκολο αποφασίσαν να πάνε να πολεμήσουν το Raditz. Και από ό,τι θυμάμαι, το power level του Πίκολο ήταν πάνω κάτω γύρω στο 300-350 πριν αρχίσει να πολεμάει δηλαδή και να χρησιμοποιήσει το Special Beam Cannon. Εγώ θα σας πω κάτι. Ο τύπος δεν μπορούσε να πετάξει ακτίνες, αλλά μπορούσε να πετάξει πολύ γρήγορα. Άρα υπονοώ ότι ο τύπος το power level του πρέπει να ήταν γύρω στα 250, λίγο παρακάτω από 300. Όπου τι σημαίνει, αυτό υπονοεί ότι ο Watagas τον πήγε από 4 στα 250, που υποτίθεται σου μπουστάρει τη δύναμη ο Watagas ανάλογα με την οργή που έχεις μέσα σου. Και είδαμε ότι ο τύπος μισούσε τον Great Saiyaman, που είναι γύρω στο 60, στο επί 60 το επί που του έδωσε. Πολύ παραπάνω δηλαδή και από Babidi, πολύ παραπάνω και από όλα τα power-ups που έχουμε δει στο Dragon Ball. Το οποίο σημαίνει ότι επειδή ο Barry συχαίνεται τον Great Saiyaman και ταυτόχρονα συχαίνεται και τον Gohan, και επίσης συχαίνεται να μην τον σέβονται, είναι ψιλομύτης κτλ. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπάρι, όταν τον ενώσει ο Watagas, θα πάει τουλάχιστον σε Super Saiyan 2 δύναμη. Και άμα είδατε στο τέλος του preview του επεισοδίου, είδαμε η Πάντα εντώνει το χέρι της στον Gohan και καλά να έρθει να την βοηθήσει. Και είδαμε και ότι ο Great Saiyaman πέφτει από τον ουρανό και εκεί που πέφτει γίνεται μια λάμψη στο σώμα του και τον βλέπουμε μετά να είναι όρθιος με δύναμη. Εγώ, παιδιά, ξέρετε τι πιστεύω, ότι λόγω της Παν, ο Gohan θα ξανενεργοποιήσει πώς να το πω, Mystic το λέμε, θα ξαναενεργοποιήσει τη δύναμη του Γέρου Κάι, δηλαδή θα ξαναγίνει Ultimate Gohan σε αυτή τη μάχη. Και μετά από αυτή τη μάχη, θα το δούμε αργότερα δηλαδή στη συνέχεια, στα επεισόδια του Survival, στις καινούργιας δηλαδή ιστορίας, όπου ο Γκόκου θα πει «Gohan, τώρα που είσαι ξανά όπως ήσουν στο Buu Saga, έλα να μας βοηθήσεις». Άρα εγώ πιστεύω ότι ο Gohan, καταρχήν τι ήθελα να σας πω, τα επεισόδια που είδαμε τώρα με το Hit τα δύο και τώρα αυτό με τον Gohan δεν τα θεωρώ filler, ρε παιδιά, διότι
δεν γίνεται κάτι το κουλό. Είδαμε δηλαδή ότι ο Γκόκου προπονείται στο background, είδαμε ότι ο Γκόκου εναντίον του Hit προπονείται να μάθει την τεχνική που να αντιδράει χωρίς να χρησιμοποιεί το μυαλό του, το σώμα του δηλαδή να αντιδράει αυτόματα ή να αισθάνεται και να αντιδράει. Άρα εγώ πιστεύω, τι θα σας πω, ότι κανένα από τα επεισόδια, ακόμα και το επεισόδιο με την Αράλε, δεν είναι filler. Άρα, πού το πηγαίνω? Το πηγαίνω ότι ο Gohan σε αυτή τη μάχη, σαν Great Saiyaman, στο επόμενο επεισόδιο δηλαδή που θα δούμε την Κυριακή, θα μεταμορφωθεί σε Ultimate Gohan ή, ξέρετε τι θα ήταν πάρα πολύ γαμάτο, δεν την έχω σκεφτεί πολύ καλά αυτή την υπόθεση, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα το Survival, να πει ο Beerus θέλουμε 10 παίκτες. Ωραία. Λογικά θα πάρουμε τη 18, τον Krillin που είναι πολεμιστές, τον Piccolo, ο Vegeta, ο Goku, αυτοί είναι τα στανταράκια μας. Και θα πάρουμε και το Χελονοτζίνι που προπονείται και θα τους λείπει μια θέση για παίκτη και θα είναι ανάμεσα στο Yamcha, στο Jiaozu, τέτοιους χαρακτήρες δηλαδή που είναι για τον Μπούτσο. Και εκείνη τη στιγμή θα έρθει ο Gohan και θα του πει, ας πούμε, γιατί άμα θυμάστε στο πρωτάθλημα του Σάμπα, γυναίκα κάνει ο Vegeta, θέλεις λέει να πούμε στον Gohan να έρθει να μας βοηθήσει και γυναίκα κάνει ο Σογκόκου, ο Gohan... Γιατί είπε, εξηγεί ο Vegeta, διότι ο Gohan έχει από όλους μας τη μεγαλύτερη κρυφή δύναμη. Το περισσότερο σαν ταλέντο πάει να το πει, αλλά ουσιαστικά εννοούσε η κρυφή δύναμη. Και ο Goku γυρνάει και κάνει όχι, διότι τώρα ο Gohan έχει δώσει βάση στις σπουδές του και στη δουλειά του και για το μέλλον του. Άρα πού το πηγαίνω εγώ. Θα ήταν ωραίο να εμφανιζόταν ο Gohan στο Survival Arc και να έλεγε μπορεί να είμαι το 10ο μέλος και να πει όποτε έλεγα κατά τη διάρκεια του Trunks, του Future Trunks Arc και όλα αυτά, όταν έλεγα ότι πάω σε press conference να, ή έχω διαλέξεις και τέτοια, στην πραγματικότητα πήγαινε μέσα στο δωμάτιο του χρόνου και προπονιότανε για χρόνια. Και θα δούμε ότι ο Gohan, ότι αυτά τα δύο arcs που είναι ανενεργός, ουσιαστικά πήγαινε και προπονιότανε μόνος του. Γιατί μάθαμε ότι το καινούριο δωμάτιο του χρόνου, το οποίο ανατίναξε με ο Vegeta, αλλά μπορεί ο Dende να το ξανάφτιαξε, δεν έχει όριο χρόνου, άρα μπορείς να μείνεις παραπάνω από 2 με 3 μέρες που μπορούσες πίσω στο Cell Saga. Άρα είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα ο Gohan θα έχει δυναμώσει. Που θα ήταν το ιδανικό δηλαδή, για όσους γκρινιάζουν που λένε και καλά, ο Gohan δεν έχει δυναμώσει καθόλου, δεν κάνει τίποτα. Άρα τέλος πάντων, αυτή να είναι η δικαιολογία. Ότι όποτε έλεγε ότι πήγαινε να διαβάσει ή πήγαινε ότι είχε δουλειά, στην πραγματικότητα πήγαινε και προπονιόταν μέσα στο δωμάτιο του χρόνου. Δεν θα πω ότι προπονείται να μάθει να χρησιμοποιεί God Key. Το θεωρώ λίγο υπερβολή και θα ήταν λίγο κουτό. Για να δούμε τι έξτρα πήραμε. Θα ήταν λίγο κουτό δηλαδή ο Gohan από Super Saiyan 1 με 2 που είναι τώρα να πάει κατευθείαν σε Super Saiyan God ή Super Saiyan Blue ή να ξέρει πώς να χρησιμοποιεί God Key, αλλά τουλάχιστον να πάει πάλι στη δύναμη που είχε όταν πολέμησε τον Majin Buu σε Ultimate Gohan. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν η θεωρία μου θα βγει, είναι λίγο τρελήμενη η θεωρία μου και θα ήταν πολύ ιδανικό να έβγαινε έτσι, αλλά είναι μια ωραία θεωρία. Δεν ξέρω εσείς άμα έχετε δικές σας θεωρίες, άμα έχετε γράψτε τις στα σχόλια και θα τις δούμε. Τέλος πάντων, μέχρι να περιμένουν να γραφτούν οι θεωρίες σας, ας γυρίσουμε να παίξουμε. Ούψ, περιμένετε. Πρέπει να κάνουμε training να ξοδέψουμε ένα χαρακτήρα. Πού είσαι Trunks, εδώ είσαι Trunks. Rare, για γρήγορο XP. Να θυμάστε, όσο μεγαλύτερη σπανιότητα χαρακτήρες δίνετε, τόσο περισσότερο XP παίρνουνε όταν τους κάνετε training. Μοβ, άμα δεν κάνω λάθος είναι. Σωστά, Μοβ. Και εδώ. Ουχου, 57 λεβελάκια, δεν μας χάλασε. Πόσο αγοράζεις το ιαπωνικό Dokkan Battle? Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο Google, πατάτε Dokkan Battle Japanese, θα σας βγάλει μια εφαρμογή η οποία πρέπει να κατεβάσετε. Με το που την κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή, μέσα σας έχει επιλογή να κατεβάσετε το ιαπωνικό Dokkan Battle. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, είναι πανεύκολο. Η εφαρμογή είναι σαν ιαπωνικό store, το οποίο μου είπανε ότι από τότε που το χρησιμοποίησα, μεταφράστηκε και στα αγγλικά. Επίσης μου είπανε πολύ ότι πρέπει το Dokkan Battle, το ιαπωνικό, να το αγοράσετε γρήγορα, διότι αυτή η εφαρμογή αργά ή γρήγορα δεν θα είναι συμβατή με το ιαπωνικό Dokkan Battle. Άρα όσοι θέλετε κάντε αυτό που είπα ακριβώς, γυρίστε και πίσω το βίντεο να το ξανακούσετε, αλλά θα το ξαναεπαναλάβω, μπαίνετε Google, δώσε με έναν Vegito Blue, μπαίνετε Google, γράφετε Dokkan Battle Japanese, σας βγάζει μια άκυρη εφαρμογή, δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά θα είναι η πρώτη επιλογή στο Google που θα σας βγάλει.
την κατεβάζετε και μέσα πατάτε Dokkan Battle. Αυτή η εφαρμογή είναι σαν store και σας επιτρέπει να κατεβάσετε τζάμπα το ιαπωνικό Dokkan Battle. Easy peasy. Όπως και να λέγεται, guar, guar, δεν ξέρω πώς λέγεται. Για παραπάνω πληροφορίες, όποιος μπορεί, παιδιά, από το chat να καθοδηγήσει κάποιον που δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς, χρειάζεται παραπάνω διευκρινήσεις, αν και δεν νομίζω ότι είναι τίποτα δύσκολο, ένα Google search, παιδιά, ενός λεπτού δουλειά είναι. Ούτε ξέρω πώς προφέρεται. Τέλος πάντων όμως. Για να δούμε τι έχει να μας δώσει η μπάμπα από αντικείμενα. Θα πληρώσεις, φυσικά και θα πληρώσω. Ρε! Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Ρε μπάμπα, δώσε. Πω ρε φίλε, ό,τι και να κάνω θα φάω damage. Ο Σογκοτράνκς. Τι λέω, ο Σογκοτράνκς είναι πολύ καλός, μην τον αλλάζεις. Ναι, ισχύει, χαζομάρα έκανα τώρα που άλλαξα τον το Σογκοτράνκς. Αλλά με το που ανέβω level λιγάκι θα τον ξαναβάλω μέσα στο πάρτι. Α, υπάρχουν εναλλακτικές, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παιδιά. Όποιος μπορεί, επαναλαμβάνω, όποιος μπορεί λίγο να καθοδηγήσει και τους υπόλοιπους να τους βοηθήσει, να είστε καλά, παιδιά. Τι έχουμε, έναν πρασινούλι, ο μπορεί να τον βαρέσει ο Μοβάκος και ένα... Οι πράσινοι ποιους, είναι κάνε τους γαλάζιους, τέλος πάντων. Μπεγίτο, μπρου, δεν έχω τίποτα να χρησιμοποιήσω εδώ. Καλά, δεν έχω ούτε ένα πρασινάκι, τέλος πάντων. Landscape mode. Ξέρω τι εννοείς. Εννοείς να κρατάς πλάγια το tablet σου, σωστά, άμα δεν κάνω λάθος. Άμα δεν κάνω λάθος, το έχω δοκιμάσει μία φορά το Dokkan Battle σε tablet και δεν το υποστήριζε τότε, αλλά πάνε και γύρω στα... Πόσο? Πάνε και γύρω στα... στον ένα χρόνο από τότε που το δοκίμασα, άρα μπορεί τώρα να υποστηρίζει. Να φανταστείτε τώρα που ξεκίνησα να παίζω, ούτε καν που κοίταξα αν μπορώ να παίξω σε landscape. Ω, χαζομάρα έκανε, πρέπει να βάλω πρώτα τον Trunks για να τον δούμε. Τέλος πάντων. Θα το δοκιμάσω. Την επόμενη φορά που θα παίξω Dokkan Battle, θα δοκιμάσω να το κάνω landscape μέσω tablet. Έστω για μερικά δευτερόλεπτα. Και αν δω ότι βγαίνει μούφα δηλαδή, θα ξαναβάλω το κινητό. Πλάι επειδή τώρα το έχω κλείσει στο κινητό, δεν μπορώ δηλαδή απλά να το γυρίσω στραβά και να το δοκιμάσουμε. Πρέπει να μπω στις ρυθμίσεις, να τα αλλάξω, τέλος πάντων, θα χάσουμε χρόνο. Την επόμενη φορά θύμισέ μου το. Ή αν δεν θες να περιμένεις μέχρι την επόμενη φορά που μπορεί να είναι οπότε με το καλό, στείλ το μου στο Facebook να το κοιτάξω όταν τελειώσουμε και θα ρίξω μια ματιά. Επίσης κάνω φίλους όποιον έχει Super Saiyan Blue. Σαν leader. Ναι, οκ. Okay. Άμα είχα θύρες για φίλους. Άρα, παιδιά, όσοι έχετε χαρακτήρες Super Saiyan Blue, στείλτε μου να σας κάνω φίλους. Ή Super Saiyan Rose Black. Δεν έχω θέμα, απλά μου αρέσουν αυτοί οι δύο χαρακτήρες και θέλω να τους τυχαίνω συνέχεια. Τουλάχιστον, δηλαδή, μέχρι να βρω τον δικό μου Super Saiyan Blue Vegito, να παίζω με το Super Saiyan Blue Vegito των άλλων. Τι άλλο. Πάμε εδώ. Γεια σου και σε σένα. Επίσης κάτι άλλο που δεν έχω αναφέρει. Θα γίνει και η επιστροφή των άνιμε συζητήσεων, αλλά λογικά μπορεί να αλλάξει ο χρόνος που τις κάνω. Πιθανότατα δηλαδή να γίνεται καθημερινή απόγευμα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θα το φτιάξω. Αλλά πιθανότητα να μην γίνεται Σάββατο πρωί. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή αλλαγή, γιατί πολλά άτομα ήδη μου λέτε προτιμάμε να γίνει κάποια άλλη ώρα. Να γίνεται δηλαδή απόγευμα που γυρνάμε από σχολείο, που δεν έχουμε δουλειά, τέτοια πράγματα. Θα το κοιτάξω, θα το φροντίσω, δεν θα τα αφήσω. Γιατί Σάββατο πρωί πολλοί μου λέτε δεν προλαβαίνετε να το δείτε. Και καταλαβαίνω μετά, οι συζητήσεις είναι γύρω στη 1 με 2 ώρες, άρα μπορεί να μην προλαβαίνετε να δείτε 2 ώρες βίντεο μετά. Που να σας πω την αλήθεια, επειδή
Αυτού του στυλ τα βίντεο μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα συγκεκριμένα. Βλέπω δηλαδή εκπομπές που κρατάνε πάρα πολλές ώρες. Και επειδή αθλούμαι, κάνω δηλαδή γυμναστική, κάνω τρέξιμο, μου αρέσει να τα ακούω τότε. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει κάποια αξία σαν βίντεο να το βλέπετε. Πέρα μας σας ενδιαφέρει κάποιες εικόνες που βάζω, κάποια transition που κάνω, αλλά ουσιαστικά είναι το τι λέμε και τι συνεννόηση κάνουμε. Για παράδειγμα, θέλω να κάνω ένα βίντεο, μιας και έκανα ένα βίντεο Dragon Ball Battle of Gods, θέλω να κάνω ένα βίντεο Super Battle of Gods, δηλαδή να μιλάω για τη σύγκριση μεταξύ της ταινίας Battle of Gods με το anime των Battle of Gods, που εκεί ας πούμε θα αξίζει να βλέπετε την εικόνα, γιατί θα συγκρίνω σκηνές και θα βλέπετε ακριβώς το animation, ας πούμε ποιες διαφορές υπάρχουν, τι προσθέθηκε στην μπλοκή, τι λάθη γίνανε κτλ. Επίσης, για όσους ζείτε κάτω από βράχο ή δεν με έχετε κάνει ads στο Facebook, το Super άρχισε να μεταγλωτίζεται στα αγγλικά, κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο, και επίσης ταυτόχρονα άρχισε να μεταγλωτίζεται και το Boo Saga του Kai. Άρα κάθε Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε 3 επεισόδια να δούμε. Θα βλέπουμε το Super, το καινούργιο επεισόδιο από Ιαπωνία, θα βλέπουμε το Super από την αρχή, το οποίο μεταγλωτίζεται στα αγγλικά από τη Funimation, και επίσης το Boo Saga του Kai, το οποίο θα μεταγλωτίζεται στα αγγλικά από τη Funimation. Και φυσικά, όπως σας εξήγησα, υπάρχει και μία άλλη έκδοση του Dragon Ball Super, όπου μεταγλωτίζεται από διαφορετικό στούντιο στα αγγλικά, όπου θα το βλέπουμε και αυτό. Άρα, με λίγα λόγια, μπορούμε να βλέπουμε 4 επεισόδια Dragon Ball την εβδομάδα. 3 Super, 1 Kai. Καλησπέρα, καλησπέρα! Γεια σου, Γιάννη! Ακούστε ερώτηση, κοιτάξτε αυτές οι ερωτήσεις μου αρέσουν. Πιστεύεις ότι ο Goku θα είναι δυνατότερος από τον Whis μετά το τουρνουά? Παιδιά, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Δεν πιστεύω ότι ο Goku θα περάσει ποτέ σε δυνάμεις τον Beerus και τον Whis, εκτός αν η σειρά είναι να τελειώσει. Και ο λόγος είναι καθαρά ότι άμα τους περάσει σε δύναμη, ο μόνος λόγος που θα έχουν μετά ο Whis και ο Beerus θα είναι να είναι comic relief, δεν θα προσφέρουν τίποτα. Ενώ τώρα δεν σας άρεσε που ο Beerus πήγε και ανατείναξε το Ζαμάσου. Είναι ωραίο να έχουμε έναν χαρακτήρα που είναι δυνατότερος από τον Goku. Και ο Goku δεν υπάρχει λόγος να δυναμώσει τόσο πολύ. Αν και να σας πω την αλήθεια, κάποια στιγμή ο Goku θα περάσει σε δύναμη τον Beerus. Δεν ξέρω αν τον Whis θα τον περάσει, ή τον Grand Priest, ή τον Zeno. Ο Zeno, ας πούμε, μπορεί ο Goku να μην τον περάσει ποτέ. Μπορεί να τον περάσει κάποια στιγμή ο Gogeta ή ο Vegeta. Αλλά ο Goku ή ο Vegeta ποτέ όχι. Εκτός άμα γίνει κάτι πολύ κουλό, δηλαδή η σειρά συνεχιστεί για άλλα 300 επεισόδια και φτάσουν στο σημείο που να πρέπει να πάνε τα power levels σε τρελό σημείο για να βγάζει νόημα. Αν και από ό,τι έχω καταλάβει. Garlic Gun. Ωραίος ο Τρανξάκος ο καινούριος. Όχι, δεν μεταγλωτίζεται από Toonami. Toonami είναι το κανάλι που παίζεται. Είναι σαν να μου λες μεταγλωτίζεται από Αντένα. Όχι, το Super μεταγλωτίζεται από Funimation και από άλλο ένα στούντιο. Εκτός μπορεί να λέγεται Toonami Asia το άλλο στούντιο. Και να έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι ότι παίζεται στο κανάλι το Toonami και επίσης παίζεται και στο Adult Swim. Και η έκδοση που παίζεται στο Adult Swim έχει διαφορετικά openings και endings. Βασικά δεν είναι διαφορετικά, είναι τα ίδια, απλά τα έχουν κόψει. Τι είναι γαμώτο, πάλι έχω έξτρα χαρακτήρες. Αχ, ποιο να κάνω training. Να κάνω training αυτή τη Φίσερ και τους άντρες της. Αυτή την κοπελιά, τη Φρίζερ. Την κοπελιά. Τι είναι, πράσινη είναι η Φίσερ, θα της δώσω μερικά πρασινάκια. Wow, ένα level. Πάμε να το κάνουμε multiple. 7. Ο δημιουργός τι λέει, το Attack on Titan σκότωσε τη γυναίκα του. Πρώτη φορά τα ακούω. Άκου εκεί πράγματα, θα το κοιτάξω. Πάντως το τελευταίο κεφάλαιο Attack on Titan βγήκε. Άρα αν σκότωσε τη γυναίκα του, πρέπει να τη σκότωσε σήμερα, γιατί το προηγούμενο μήνα είχαμε κεφάλαιο. Και αυτόν τον μήνα θα έχουμε κεφάλαιο. Λες να νόμιζε ότι ήταν Τιτάνας και να τη σκότωσε. Ή μπορεί αυτός να έγινε Τιτάνας και να τη σκότωσε. Και να τη σκότωσε για να τη πάρει τις δυνάμεις του Τιτάνα. Ωπς, πολλά spoiler. Σταματάω εδώ, δεν κάνω άλλο spoil. Αλλά πρέπει να κοτσίτα. Στο Μίβερς.
Γιατί δεν μεταφράζουν το Dragon Ball στα ελληνικά? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και θα σας δώσω μια πάρα πολύ όμορφη απάντηση. Πρώτον, δεν υπάρχουν προϊόντα Dragon Ball Super στην Ελλάδα. Τι σημαίνει με αυτό? Δεν φέρνουμε κάρτες, δεν φέρνουμε παιχνίδια, δεν φέρνουμε backpacks, δεν φέρνουμε χαζομάρες, οτιδήποτε. Άρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεύτερον, δεν υπάρχει πια παιδική ζώνη στα κανάλια τα ελληνικά. Το μόνο κανάλι που έχει συγκεκριμένα σχέδια πια είναι το Nickelodeon. Εντάξει, υπάρχει και ο Star και αυτά, αλλά ο Antenna που είχε το Dragon Ball δεν έχει πια παιδική ζώνη. Ούτε το Mega δεν έχει παιδική ζώνη. Και κάποιος μου έχει πει ότι κάποτε το Mega είχε τέτοιο. Έπαιξε το Dragon Ball μια περίοδο. Δεν ξέρω άμα είναι αλήθεια. Πάντως μου το είχατε στείλει. Και με ρωτάγατε δηλαδή άμα έχω δει Dragon Ball στο Mega και σας είχα πει ότι δεν το ήξερα ότι υπήρχε. Έλα σκοτώσέ τον. Ωραία. Φάζον και συγκόχαν. Μια χαρούλα. Γιατί έχω δύο Gohan στο team. Δεν μου αρέσει. Θα τους αλλάξω. Μπορεί να βγάλω τον ένα Gohan και να βάλω τον Gotenks. Προτιμώ δηλαδή να έχω ποικιλία. Αλλά έχω την Fisher που είναι πράσινη και δεν θέλω να έχω και τον Gotenks και τη Fisher. Πράσινη σαν τον πυρώνει. Τέλος πάντων. Με λίγα λόγια που ήθελα να πάω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενδιαφέρον για παιχνίδια και επίσης ο Antenna δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για μεταγλώτηση κινουμένου σχεδίου, το Dragon Ball δεν έρχεται στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που μπορείτε να κάνετε εσείς κάπως να... Πώς να σας το πω, να ζητήσετε να το φέρουν ή να προτείνετε να το φέρουν. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο προϊόν το οποίο να μπορεί να πωληθεί στην Ελλάδα. Αν ας πούμε στα παιχνιδάδικα φέρνανε φιγούρες Dragon Ball ή φέρνανε κάρτες Dragon Ball όπως οι κάρτες Yu-Gi-Oh, οτιδήποτε, θα ερχότανε το anime. Αργά ή γρήγορα θα ερχότανε. Και αν όχι το Super, θα ερχότανε τουλάχιστον το Z-Kai που το έχει Nickelodeon ήδη. Νομίζω μέχρι το Cell, η Nickelodeon, η Αμερικάνικη το έχει το Z-Kai. Άρα μπορούν δηλαδή να το μεταγλωτήσουν από εκεί. Αλλά άμα δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορούν να κάνουν, παιδιά, τίποτα οι άνθρωποι. Δεν είναι, δηλαδή ξεφεύγει από αυτούς. Δεν μπορεί δηλαδή, ένα στούντιο δεν πάει ποτέ μόνο του έτσι, παίρνει μια σειρά και λέει θα τη μεταγλωτήσουμε. Μήπως και κάποτε κάποιο σταθμό το πάρει. Πρέπει να έρθει ο σταθμό ή η εταιρεία και να πληρώσει το στούντιο να το μεταγλωτήσει και στη συνέχεια αυτό το στούντιο. Ή να πληρώσει το κανάλι που θα πληρώσει το στούντιο για να το μεταγλωτήσει και συνέχεια το στούντιο να το μεταγλωτήσει. Το καλό είναι ότι μετά το Yo-Kai Watch παρατήρησα ότι οι μεταγλωτήσεις στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολύ καλές, οι μοντέρνες μεταγλωτήσεις. Και μιλάμε, οι περισσότερες είναι επίπεδου Disney και πολύ καλύτερες. Άρα το οποίο σημαίνει, γιατί είδα και το Ratchet & Clank την ταινία σε ελληνική και μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη. Το οποίο σημαίνει ότι ίσως, άμα κυκλοφορείς ποτέ τον Dragon Ball το Kai, να έχει πολύ καλή μεταγλώτηση. Θα βάλεις τον Ικάρι Τράγκ για αρχηγό, ποτέ, μόνο ο Γκόκου. Και στη συνέχεια θα μπει ο Βετζίτο. Εκτός φυσικά αν ο Ικάρι Τράγκ τον κάνω Awaken κάποια στιγμή, που εκεί ναι θα τον βάλω. Αλλά μέχρι να γίνει Awaken, όχι, θα μείνει ο Γκόκου, ο Kai, ο Ken 10. Και γιατί είμαι Γκόκου φαν. Το Dragon Ball στο Sky. Δεν έχω ιδέα τι λες, δεν έχω ιδέα για τι πράγμα ομιλείς. Άμα έχετε έστω και μια εικόνα, στείλτε την, γιατί αξίζει να έχουμε τέτοια. Εκτός άμα ήταν κανένα διαφημιστικό, ξέρετε, στις ειδήσεις δηλαδή, μιλάγανε για κάτι. Γιατί καμιά φορά το Sky παθαίνει κάτι κρίσης, βάζει κάποια θέματα δηλαδή που είναι πιο προς η Ιαπωνία και τέτοια. Είχα δει και ένα ντοκιμαντέρ για τα Οτάκου κάποια περίοδο. Και σε κάποια γωνία υπήρχε το Dragon Ball. Και επίσης, άμα δεν κάνω λάθος, ήταν ένα. Μια εκπομπή ταλέντων που τραγουδάγανε στη Θεσσαλονίκη, άμα δεν κάνω λάθος. Και είχε πάει ένα παιδί ντυμένο σαν τον Λευκό Ίτσιγκο, το Σύρο Ίτσιγκο, όπως τον λέγανε, το Hollow Ίτσιγκο, να τον λέω έτσι, και τραγούδαγε κάτι άνιμε. Και εκεί είχαν βάλει εικόνες από το. Ή βίντεο από το, game, από το παιχνίδι του K.O.N., πώς λέγεται. Όπου κάνανε κάτι τρελούς άνιμε χορούς. Και φυσικά αυτός που μίλαγε για το παιχνίδι, γενικά για το άνιμε, δεν είχε ιδέα τι έλεγε. Τέλος πάντων, δεν περίμενα ακρίβεια, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, για το χαβαλέ το κάνω, αφού είμαι πολύ low level. Σιγά μην κάτσω να δεχτίζω καλό team. Τώρα φτιάχνω καθαρά χαρακτήρες, οι οποίοι. Βασικά, βάζω χαρακτήρες οι οποίοι μου αρέσουν εμφανισιακά και κόβουν πολύ damage. Δηλαδή, ο Goku κόβει αρκετό. Και άμα τον κάνω awaken, θα κόβει ακόμα περισσότερο.
Τέλεια. Πάμε να τους ρίξουμε. Άκου τι γίνεται, Γιώργο, γιατί πολλοί με ρωτάτε αυτό. Άμα ισχύει ότι μπορεί να υπάρχει ένας μπλε Γκόκου ή ένας ροζέ Γκόκου από ένα άλλο σύμπαν, ο οποίος να είναι πολύ δυνατός και να είναι, ή να υπάρχει ο Black από άλλο σύμπαν και να είναι καλή έκδοση. Τι γίνεται. Όσο αφορά το timeline που βλέπουμε τώρα στο anime, δεν ισχύει η θεωρία του multiverse. Δηλαδή δεν ισχύει ότι, ότι όλα τα σύμπαντα είναι ίδια με μικροδιαφορές. Για παράδειγμα, ένα σύμπαν ο Γκόκου ήρθε στη γη. Ένα άλλο σύμπαν ο Γκόκου δεν ήρθε στη γη. Ένα άλλο σύμπαν ο Γκόκου είναι καλός. Ένα άλλο σύμπαν ο Γκόκου δεν έγινε ποτέ Super Saiyan Blue. Δεν πάει έτσι. Άμα δηλαδή διαβάζεις το κόμικ των Dragon Ball Multiverse. Η θεωρία είναι ότι... Όπα, πού είναι. Ότι τα σύμπαντα είναι διαφορετικοί κόσμοι. Ακόμα και τα αδερφικά σύμπαντα, δηλαδή σαν του Μπίρους και του Σάμπα, δεν έχουν ομοιότητες μεταξύ τους. Οι μόνοι χαρακτήρες στο Dragon Ball του... στο Dragon Ball λέω, στο σύμπαν του Μπίρους και στο σύμπαν του Σάμπα που είναι οι ίδιοι, είναι ο Μπίρους και ο Σάμπα, γιατί αυτοί οι δύο είναι δίδυμα αδέρφια. Και πάλι βλέπετε δεν είναι οι ίδιοι, είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, απλά μοιάζουν. Με διαφορά ότι ο ένας είναι χοντρός και ο άλλος είναι αδύνατος. Είναι κοκαλιάρης. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι χαρακτήρες. Δηλαδή ο Κάμπα, ας πούμε, γιατί μου λέγανε πολλοί, ο Κάμπα δεν είναι η βερσιόν του Βεντζέτα από το σύμπαν 6. Όχι, δεν είναι. Καμία σχέση. Δεν σχετίζονται καθόλου μεταξύ τους. Ο Κάμπα με τον Βεντζέτα. Όπως και δεν σχετίζονται ο Χιτ με το Σελ ή ο Φρόστ με τον Φρίζερ. Παρ' όλα αυτά, η θεωρία ότι το σύμπαν αλλάζει και υπάρχουν διαφορετικές βερσιόν σου σε άλλο σύμπαν ισχύει όταν αλλάζεις timeline. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από το timeline του Γκόκου που έχουμε εμείς τώρα στο άνιμε, από το timeline του Τρανκς, είδατε ότι υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες που υπάρχουν και στα δύο ή έχουν πεθάνει ή συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά. Δηλαδή ο Black με τον δικό μας τον Ζαμάσου είναι μια διαφορετική version. Ο Black, ο Ζαμάσου και ο μελλοντικός Ζαμάσου είναι ο ίδιος χαρακτήρας από διαφορετικά timelines που έχουν περάσει διαφορετικές φάσεις της ζωής τους. Ο Black σκότωσε το δάσκαλό του και πήρε το σώμα του Γκόκου. Ο Ζαμάσου στο δικό μας timeline ψόφισε. Και ο Ζαμάσου του μέλλοντος είδε το δάσκαλό του να πεθαίνει από τον Black και απλά πήρε αθανασία και έγινε φίλος με τον Black. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι ισχύει. Και στο πρωτάθλημα μεταξύ συμπάντων δεν θα υπάρχει μάχης μεταξύ timelines, θα υπάρχουν μάχες μεταξύ σύμπαντα, μεταξύ των 12 συμπάντων. Άρα σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δούμε διαφορετική version του Γκόκου. Μπορεί να δούμε ένα χαρακτήρα που να μοιάζει στον Γκόκου από την άποψη ότι να είναι ήρωας, να είναι καλός, να είναι Σάγιαν και τέτοια. Ή να δούμε μια version του Πίκολο που να είναι δυνατός, διότι είδαμε ότι υπάρχουν στο σύμπαν 6 Namekians. Θα δούμε. Χάνεις 7%. Πόρε φίλε, άκου τι λέει. Ναι, η θεωρία του Dragon Ball Multiverse είναι, γενικά δεν ισχύει στο Dragon Ball Super. Ισχύει μόνο άμα πηγαίνεις από διαφορετικό timeline σε άλλο timeline. Τέλος πάντων, τώρα δεν μου έχουν κάτσει καθόλου οι σφαίρες και βαράω μου ό,τι να είναι. Τι λες, δεν καταλαβαίνω, γιατί στα τουρνουά η μάχη είναι 20 το περισσότερο και σε ARC η μάχη είναι μία ώρα. Είναι 20, τι εννοείς 20, 20 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εξήγησέ μου λίγο καλύτερα για να το πιάσω. Τέλος πάντων. Έχεις παίξει video game από ελληνική εταιρεία? Σίγουρα έχω παίξει κάτι. Επίσης έχω δει και καρτούν από ελληνική εταιρεία. Γιατί στον Αντένα ή στο Μέγα έπαιζε τα Φραουλόπουλα. Όπου άμα ψάξετε στο YouTube, για πλάκα έκανα ένα Google search πριν κάνα μήνα και είδα ότι η εταιρεία που έβγαζε τα Φραουλόπουλα, πρώτον υπάρχει ακόμα και δεύτερον έχουν κανάλι στο YouTube και βγάζουν βιντεάκια με Φραουλόπουλα με διάφορα τα οποία παίζονται. Άρα έχουμε και animator στην Ελλάδα. Επίσης, DNB Nation, έχεις φωτογραφία τον Ροζέ, αν ναι μ' αρέσει. Και έχεις και τον ωραίο το Ροζέ που ζωγραφίστηκε στο επεισόδιο που ο Βεντζέτα μαχαιρώθηκε. Επίσης, δουλεύω σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο δεν το έχω ανακοινώσει. Ουπς, όχι, δεν θέλω Γκόκου. Που σχετίζεται με τον Trunks. Με το Future Arc του Trunks. Το οποίο θα είναι αρκετά μεγάλο, θα ξεπερνάει... θα είναι γύρω στις 4 ώρες
Και εύχομαι να καταφέρω κάποια στιγμή σε κάποια μορφή να το ανεβάσω, γιατί είναι τεράστιο αρχείο, και να το μοιραστώ και με εσάς. Είναι ουσιαστικά η δικιά μου version του... ωραίο damage. Του Future Trunks Arc. Τι θα έσβηνα δηλαδή, τι θα κόλλαγα, κανονικά. Είναι δικό μου cut του anime. Το οποίο μέχρι στιγμής μου έχει βγει στις 4 ώρες, απλά δουλεύω λίγο τα plot holes για να μην το κάνω άκυρο, προσπαθώ να καλύψω λάθη, να σβήσω άχρηστες μάχες. Και το πρώτο draft ήδη το έχω βγάλει, βγήκε πάρα πολύ καλό, μου άρεσε δηλαδή. Αλλά κοιτάω να το βάλω, επειδή είναι γύρω στα 15 GB, κοιτάω να το... και αποκλείεται δηλαδή 15 GB, να σας τα κάνω share. Κοιτάω να το μικρύνω, αν καταφέρω να το πάω γύρω στα 2 με 5 και τότε να το κάνω κάπου upload για να το δείτε. Και επίσης αυτό που λες ότι ο Κάμπα και ο Βεντζέτα έχουν την ίδια στάση, δεν ξέρουμε καν αν η στάση τους. Καταρχήν στο μάγκα ο Κάμπα δεν χρησιμοποιεί ούτε τον Γκαλιγκάν, ούτε παίρνει τη στάση του Βεντζέτα, άρα δεν ξέρουμε άμα είναι ιδέα του Τοριάμα. Και άρα το οποίο τι σημαίνει, μπορείτε να μου πείτε εντάξει τι πειράζει άμα δεν είναι ιδέα του Τοριάμα. Πειράζει από την άποψη ότι μπορεί ο... μπορεί να μην το ξαναδούμε, να είναι κάτι που γίνεται μόνο στο άνιμε και να μην το ξαναδούμε ποτέ. Αλλά υπάρχει και υποψία που το σκέφτομαι ότι πολύ απλά μπορεί η στάση που χρησιμοποιεί ο Βεντζέτα να μην είναι αποκλειστική, ή τον Γκαρλιγκάν να μην είναι αποκλειστικέ τεχνικέ του Βεντζέτα, απλά να είναι τεχνικέ που μαθαίνουν οι ελίτ των Σάγιαν. Και πού το στηρίζω σε αυτό, από αυτό, το στηρίζω στο ότι δεν ξέρω, ουσιαστικά υπονοείται, δεν έχει γίνει confirm τίποτα, ότι ο. Το γλίτωσα. Ότι ο Κάμπα έχει προπονηθεί από τον. Εκτός αν το έχει πει και δεν το πρόσεξα. Έχει προπονηθεί από τον βασιλιά των Σάγιαν στο Universe 6. Γιατί γύρισε και είπε, ας πούμε, στο Βεντζέτα μου θυμίζει πάρα πολύ. Γκάλικο. Μου θυμίζει πάρα πολύ τον βασιλιά του σύμπαντος 6 των Σάγιαν, ο Βεντζέτα. Άρα με λίγα λόγια πρέπει να είναι κοντά σε σχέση, πρέπει να τον γνωρίζει και ίσως βγει ότι είναι ο δασκαλός του. Ωραία, για να δούμε τι λέτε. Γιατί τα έχεις στα Ιαπωνικά. Γιατί παίζω την Ιαπωνική έκδοση. Οχα, πολύ απλό. Δεν πειράζει. Το κάνουμε έτσι. Γεια και σε σένα. Συνειδητοποιήσω ότι θα δούμε 132 νέους χαρακτήρες. Κάτσε 132. Γιατί 132, 120. 12 σύμπαντα, 10 χαρακτήρες. Α, εσύ πρέπει να βάζεις και τους θεούς και τους Supreme Kais και τους θεούς της καταστροφής και τους αγγέλους τους. Ναι, αλλά για να μην χαίρεσαι, κράτα μια πισίνη, γιατί έχω την εντύπωση ότι μεγάλος αριθμός από τα battles που θα γίνουν δεν θα είναι τέτοιο. Δεν θα είναι on screen. Φοβάμαι δηλαδή ότι κάποια battles θα γίνουν off screen. Επίσης έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι όλο το τουρνουά battles. Θα υπάρχουν και, αγώνες τρεξίματος, και αγώνες ποιος έχει την περισσότερη αντοχή, όπου θα υπάρχουν πολλοί background χαρακτήρες. Δεν ξέρω πώς θα το δουλέψουν. Εμένα μου φαίνεται τρελό ότι μπορούν να εμφανίσουν 150, εγώ γύρω σε 150 χαρακτήρες. Αν βάλουμε δηλαδή ότι θα υπάρχει και κοινό, που ουσιαστικά αν μπει κοινό πρέπει να υπάρχουν γύρω στους 300 χαρακτήρες. Και μπορεί και παραπάνω. Ακόμα και background δηλαδή, μπορεί να είναι και χιλιάδες χαρακτήρες που θα υπάρχουν. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα είναι σαν το πρωτάθλημα του Fairy Tail. Όσοι έχετε δει τα Magical Games στο Fairy Tail, είχαν battles, είχαν team battles, είχαν battle royale, αλλά είχαν και αγώνες τρεξίματος και αγώνες με αντικείμενα και αγώνες δύναμης που απλά χτυπάγαν όλοι ένα αντικείμενο για να δουν ποιος είναι ο πιο δυνατός, τέτοια πράγματα. Τσακ. Αποκλείεται δηλαδή να είναι όλη την ώρα ξύλο, 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 γιατί άμα γίνει έτσι, παιδιά, και 10v10 να είναι οι μάχες, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές μάχες. Πρέπει να γίνουν γύρω στις... πόσο? Αν είναι 120 χαρακτήρες, πρέπει να γίνουν σε 2v2 60 μάχες, ή αντίστοιχα πρέπει να γίνουν 12 μεγάλες μάχες που θα συμπεριλαμβάνουν 10-20 χαρακτήρες σε κάθε μάχη. Οπότε αυτό είναι αδύνατο, παιδιά. Δεν μπορείς να δείχνεις ταυτόχρονα 20 χαρακτήρες να πολεμάνε. Πρώτον, δεν μπορεί ο Τογιοτάρο να ζωγραφίσει 20 χαρακτήρες να πολεμάνε ταυτόχρονα σε ένα μάγκα. Αυτό είναι αδύνατον. Δεύτερον, αν πάει σε κάθε μάχη ξεχωριστά να πιάνει τις μάχες των δικών μας χαρακτήρων, ένα volume θα είναι μία μάχη. Διότι θα πρέπει να βλέπουμε κάθε χαρακτήρα να πολεμάει κάθε άλλο χαρακτήρα.
Επίσης αμφιβάλλω ότι θα είναι ο Goku είναι Super Saiyan Blue, μεταμορφώνεται. Νικάει έναν χαρακτήρα one hit, νικάει δεύτερο χαρακτήρα one hit, νικάει τρίτο. Δηλαδή θα είναι τόσο βαρετό. Θα δούμε, θα δούμε. Το καινούριο arc, παιδιά, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και άμα δεν το έχετε καταλάβει, μέχρι στιγμής το Super, στο Future Trunks arc και τώρα, μας κρατάει πολύ στο suspense. Μπορώ να πω την αλήθεια ότι η ιστορία του Future Trunks arc, ειδικά ποιος είναι ο Black, αν θα εμφανιστεί ο Vegeta ή ο Gogeta, μας κράταγε γρήγορα, συνέχεια σε εγρήγορση. Μπορεί, ας πούμε, από άποψη animation να πάσχει λίγο το Super, ακόμα και αν έχει βελτιωθεί ακόμα, αλλά από άποψη suspense μας κρατάει δηλαδή σε εγρήγορση, να είμαστε ψιλοαγχωμένοι. Τι θα γίνει, πώς θα τον νικήσουν κτλ. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται κακοί χαρακτήρες. Ποιος είπε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται. Είναι οι 10 δυνατότεροι χαρακτήρες του κάθε σύμπαντος. Το οποίο σημαίνει ότι άμα στο σύμπαν 6 ο Frost είναι ένας από τους δυνατότερους χαρακτήρες, ασχέτως αν είναι καλός, θα είναι και αυτός. Εγώ είχα σκεφτεί μια θεωρία ότι άμα ο Black δεν πέθαινε, να είναι μέρος της δεκάδας. Αλλά είδαμε ότι πέθανε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι θέμα καλοσύνης ή κακίας. Από τη στιγμή που ο Grand Priest ανακοίνωσε ότι κάθε σύμπαν που χάνει θα καταστρέφεται, τι καλός, τι κακός, τι medium, τι ό,τι να είναι, τι friendly, οτιδήποτε, όλοι θα συνεργάζονται. Master. Α, κάτσε ρε, τώρα θυμήθηκα ποιος είναι ο Μάσταρ, προσπαθούσα να θυμηθώ το όνομά του. Ο Μάσταρ δεν είναι αυτός που έφτιαχνε το Goku εναντίον Σαϊτάμα. Ναι, τον είδα. Εγώ σταμάτησα να τον βλέπω όταν είδα το τελευταίο που εμφανίστηκε ο Black. Έγινε Super Saiyan Rosé, δεν θυμάμαι πώς. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Goku, έγινε Super Saiyan 5, δεν θυμάμαι τι έγινε. Και τον νίκησε και μετά είδα ότι πήρε το πρώτο επεισόδιο και το δεύτερο και άρχισε και τα ξανακάνει reanimate και τα διορθώνει, φτιάχνει λάθη, προβιάχνει περίεργα πρόσωπα. Ναι, ωραία είναι αυτά που έκανε. Όχι, το έκανε mode. Δώσε! Για να δούμε. 1, 2, 3, 4. Oh fuck! Έχασα ένα. Τέλος πάντων. Θα δούμε Frost Gold, πιστεύεις? Ναι, πιστεύω ότι θα δούμε Frost Gold. Άμα ο Frost στη final μορφή του είναι λίγο πιο αδύναμος από τον Super Saiyan Goku. Άρα όπως ήταν δηλαδή και ο Fisher και η Fisher, συγγνώμη, τα μπερδεύω συνέχεια, η κοπελιά η Fisher και οι άντρες της, τότε να είστε σίγουροι ότι άμα γίνει Gold ο Frost θα είναι πολύ δυνατός. Αν και όσο τώρα που έχει γίνει, αν δούμε πόσο δυνατός έχει γίνει ο Vegeta που κατάφερε να πλακώσει τον Rosé, τον Black, πιστεύω ότι ούτε ο Golden Freezer δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Και επίσης υπονοείται ότι ο Goku ακόμα είναι δυνατότερος από τον Vegeta, ακόμα και αν νικάει τον Black τώρα. Μπορεί να υπονοείται λόγω του Kaioken ή απλά που ο Goku μπορεί να προπονήθηκε και αυτός αργότερα και να πέρασε το Vegeta. Αχ, δώσε μου το Color Level. Επίσης το καλό όταν είσαι νουμπάς είναι ότι όσο παίρνεις level το στάμινά σου όλη την ώρα ξαναφουλάρει. Άρα μπορείς να παίζεις συνεχώς. Τι πάλι έχω... Μου δώσε. Για να κάνουμε ένα σύντομο training. Αυτή την κυρά τη Φρίζερ και τις Φίσερ και τους άντρες της. Και μετά πάμε να πολεμήσουμε τον Πίκολο Καϊμακού. Έχουμε κάνει ένα item που να μπορώ να δώσω στο Φίσερ. Αυτά τα δύο θα δώσω. Βασικά όχι, δεν δίνω καμία αρένα. Έτσι. Νέες ενώσεις. Όχι, δεν θα δούμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πολλά κόμπο. Δηλαδή θα δούμε τον Γκρίλιν με τον Master Roshi να συνεργάζονται, τον Γκρίλιν, τον Tien να συνεργάζονται, τον Piccolo να συνεργάζεται. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Super Saiyan 2, King Vegeta νικάει τον Bardock, Super Saiyan 3, δεν έχω ιδέα φίλε μου. Τι λέει ένας editor, νομίζω ότι η story λέει ότι ο δυνατότερος πριν τον Beerus, σαν Fuse χαρακτήρας, είναι ο Black. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Hit. Περίμενε.
Περιμένετε να καταλάβω τι λέτε. Ο δυνατότερος, περίμενε, ο δυνατότερος πριν τον Beerus Unfused χαρακτήρας είναι ο Black. Εγώ πιστεύω είναι ο Hit. Καταρχήν δεν γίνεται να είναι ο Black από τη στιγμή που ο Vegeta είναι δυνατότερος από τον Black, τον Ροζέ. Επίσης, ο Hit είναι πιο αδύναμος από τον Goku. Τον είδαμε και στα φίλια, τον είδαμε και παντού. Άρα αμφιβάλλω. Ο Black Goku, άμα δεν κάνω λάθος στο manga, γίνεται Super Saiyan 2. Γιατί τον είδα Super Saiyan, σηκώθηκαν τα τσουλούφια του και επίσης έκανε, πείτε το, είχε Sparks, πώς το λένε, κεραυνούς γύρω του. Κοίτα, αν φτάσεις πάλι 50 πέντρες, κάνε multi-summon στο πρώτο banner πάνω, επειδή είναι GSSR, δηλαδή θα πάρεις έναν SSR 100%. Α, δεν με ενδιαφέρει να πάρω SSR, σε έχω SSR που μου αρέσουν. Εγώ θέλω τον Vegito Blue. Εγώ θέλω καινούργιες κινήσεις όπως Garlic Flash, δηλαδή συνδυασμένη κίνηση από ένα χαρακτήρα. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω καινούριο. Πώς το GT, ας πούμε, ο Vegeta πήρε το Final Sign Attack. Έτσι θα ήθελα να δω να γίνεται και αντίστοιχα. Θα βάλω πρώτα αυτό εδώ. Στη συνέχεια θα βάλω αυτό εδώ. Στη συνέχεια θα βάλω αυτό εδώ. Budokai Tenkaichi 3 Remaster είχε το πιο πλήρες roster και θα μπορούν να προσθέσουν χαρακτήρες. Γιατί δεν θα γίνει αυτό, ή γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτον, γιατί όλα τα Budokai παιχνίδια, καθόν και τα Raging Blast, φτιαχνόντουσαν από την ίδια εταιρεία. Πείτε την. Είναι και κονσόλα παλιά. Την Atari. Το θέμα είναι ότι η Atari πια δεν έχει τα δικαιώματα του Dragon Ball. Άρα ο μόνος τρόπος είναι κάποια εταιρεία να πάρει τα δικαιώματα του Dragon Ball και να πάρει και τα δικαιώματα των Budokai Tenkaichi, Budokai Tenkaichi από την Atari. Το οποίο δεν είναι αδύνατο, αλλά εξαρτάται. Από τη στιγμή, για παράδειγμα, που το Budokai 1, Budokai 2 και το Budokai 3 είναι σχεδόν τα ίδια παιχνίδια, η μόνη διαφορά είναι το Budokai 1 με το Budokai 2 έχουν τεράστιες διαφορές. Με λίγα λόγια, εγώ θα ήθελα να πω ότι το Budokai 1 δεν θα πρέπει να υπάρχει. Το Budokai Tenkaichi προπάντα εννοώ. Εγώ άμα ήθελα να βγει ένα HD Remaster, θα ήθελα να βγει το 2 και το 3. Αλλά το 2 και το 3 ουσιαστικά είναι το ίδιο παιχνίδι. Όπα. Είναι το ίδιο παιχνίδι σαν πατσαρισμένο, πώς να το πω. Τι θα πάω. Α, για να πάρουμε ένα ζαμάσου. Άρα ουσιαστικά άμα έκανες, άμα έκανες μόνο τον... Όχι Vegito, μόνο τον. Μόνο το Budokai Tenkaichi 3, άμα το έβγαζες, τότε θα ήμουν καλυμμένος εγώ. Δεν θα ήθελα ούτε να βγει το 2 ούτε το 1. Δεν έχουν δηλαδή ούτε να πεις ότι έχουν καλά openings ούτε τίποτα. Και από τη στιγμή που η μουσική τους δεν είναι καλή, για παράδειγμα, ένα πράγμα που με ξενέρωσε και δεν πήρα ποτέ το remastered, το HD remaster του Budokai, το 1 και το 3 δηλαδή, είναι ότι δεν μου αρέσει η μουσική που βάλανε τη μουσική του Tenkaichi. Αλλά άμα εξαιρέσουμε αυτό εδώ πέρα, τίποτα άλλο. Άρα όσοι ήσασταν παιδιά, σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Χάρηκα που, γιατί είδα ότι είστε αρκετός κόσμος. Χάρηκα που ήσασταν όλοι όν, που σας είδα, είπαμε τα χρόνια μας πολλά. Και θα τα πούμε σε λίγη ώρα πάλι online και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για Dragon Ball εκεί πέρα. Λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι. Άντε για...